Γεια σας παιδιά, είμαστε και πάλι μαζί με το Two Point Hospital και είμαστε πίσω λοιπόν εδώ στην διαχείριση των νοσοκομείων μας και πλέον έχουμε τα δύο πρώτα μας νοσοκομεία και αυτό εδώ το Hogsport και το δεύτερο που φτιάξαμε το Lower Bullocks, τα έχουμε όλα τριάστερα, δηλαδή είναι τριών αστέρων, οπότε πλέον συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με το επόμενο νοσοκομείο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ, το Fluttering, Learn about staff development and training. Λοιπόν, εδώ θα μάθουμε λίγο περισσότερο για προσωπικό και για εκπαίδευση προσωπικού. Αυτό είναι το τρίτο νοσοκομείο της, της σειράς. Λοιπόν, to get most of the staff we need to train, ότι για να πάρουμε τα περισσότερα λεπτά από το προσωπικό πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και να τους δώσουμε προβιβάσουμε. Προαγωγές, παίρνουν προαγωγές, μπράβο, αυτή είναι η σωστή λέξη. Παίρνοντας προαγωγή, λέει, αυξάνονται τα skill τους, μαθαίνουν μια νέα ιδιότητα, μια νέα ιδιότητα, σώμα, κάτι άλλο να κάνουν. Τι λέει τώρα? First of all, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μία training license. Okay. Έχουμε και λέμε τώρα. Αυτό είναι το νοσοκομείο μας. Δεν έχει τίποτα μας. Get hospital level to 4. Νομίζω ότι πρέπει να... πρέπει τώρα εδώ να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάποια πραγματάκια. Εδώ τι είναι? Τίποτα. Ούτε εδώ, κάτσε εδώ, αγοράζεις τίποτα γύρω-γύρω, όχι, μπορείς να αγοράσεις εδώ κάτω, ναι. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα, είναι άδειο το νοσοκομείο. Οπότε, τι κάνουμε. Οπότε, λοιπόν, τι κάνουμε, ξεκινάμε με τα rooms. Training license, θέλουμε να πάμε στο hospital στο level 4 και να... προσλάβουμε 7 μέλη προσωπικού. Ωραία. Περίμενε τώρα. Ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά. Καταρχήν θέλουμε... items, reception. Μια reception να μπαίνει ο κόσμος. Ο συνήθως η reception είναι το βασικό στα νοσοκομεία μας. Εγώ να τη βάλω κάπου εδώ. Καλή είναι. Ωραία. Θα πάρουμε έναν assistant, όποιον να είναι, δεν μας καίει κιόλας. Πάρουμε αυτόν εδώ, ο οποίος δεν είναι και πολύ ακριβώς, δεν είναι και πολύ φθηνός. Ωραία. Τώρα θέλω να φτιάξω πρωτού προχωρήσω, θέλω να βάλω κανένα δυο παγκάκια. Κοίτα ρε που έχεις να έχεις το κόσμος. Ένα παγκάκι το θέλω εδώ. Θέλω ένα, το θέλω από την άλλη μεριά. Ξέρω τι θέλουμε, GP Office φίλε μου. Και να πω εδώ. Λοιπόν, φτιάχνουμε τώρα ένα GP Office ως συνήθως. Να το φτιάξουμε εδώ θα έλεγα. Με εδώ την πόρτα. Εδώ θα βάλουμε αυτό εδώ. Και εδώ θα βάλουμε αυτό. Okay. Εδώ λοιπόν θέλουμε ένα γιατρό. Hire λοιπόν. Ένα γιατρό παρακαλώ. Ο γιατρός στην ουσία θα ανοιχνεύσει, οπότε δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι πολύ ακριβό. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι πολύ ακριβό. Α, και να πάρω αυτό εδώ θέλω. Το bench pickup. Θα το βάλω εδώ. Okay. Τι άλλο θέλουμε? Να φτιάξουμε άλλο ένα GP office από εδώ. Όχι μόνο, δεν χρειάζεται. Περίμενε τώρα να δούμε τι διαγνώστηκε αυτός εδώ. Περίμενε να δούμε. Διάγνωση decision. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να φτιάξουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θέλω να φτιάξω άλλο ένα GP Office. Όχι, περίμενα να σου πω τι θέλω. Cancel, do you want to stop it? Yes. Λέει, θέλησα
General Diagnosis. Όχι, θα φτιάξω μόνο τέτοιο. Καταρχήν να δω πόσο μεγάλο είναι αυτό. Δεν είναι μεγάλο. No. Yes, μάλλον. Δεν είναι πολύ μεγάλο, οπότε... Φτιάξουμε δύο GPU office. Ένα μωρέ. Φτιάξε εδώ δίπλα μια γενική διάγνωση. Καταρχήν... μπορώ να βάλω εδώ αυτό εδώ, να το βάλω από εδώ. Ας το αυτό τελείωσω. Rooms. Μια general διάγνωση θέλω εδώ, με μια πόρτουλα εδώ, το οποίο θα είναι εδώ, θα μας δίνει μια γενική διάγνωση για τους ασθενείς. Και εδώ. Ωραία. Το οποίο τι θέλει, θέλει nurse. Πάρουμε μία nurse, μία τι παίρνει αυτή η φάρμαση, όχι. Διάγνωση, αυτόν εδώ παίρνω. Αυτή μάλλον παίρνω. Οκ. Okay. Και μπορώ να βάλω και ένα bench εδώ απ' έξω, ένα παγκάκι. Πολύ ωραία. Οκ, ως εδώ. Εδώ θα κάνω τη γενική διάγνωση, τύπη. Τώρα, τι άλλο θέλω. Για πες μου εσύ. Φάρμαση βέβαια, σωστά. Get bar to wait. Ένα φαρμακείο. Να μπορέσουμε να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα στην ουσία. Ένα φαρμακείο. Το οποίο τόσο είναι 3x3, ε. Εδώ αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε, παιδιά. Yes. Λοιπόν, να φτιάξουμε ένα φαρμακείο. Φαρμακείο το φτιάξουμε εδώ. Εδώ βασικά το φτιάξουμε φαρμακείο. Θα μπει αυτό εδώ. Πατήσουμε αυτό. Και εδώ θέλουμε άλλη μία νοσοκόμα. Nurses. Αυτή δεν είναι, μπράβο. Αυτός βασικά. Γιατί νοσοκόμα με μουστάκι λίγο δύσκολο το βλέπω. Ωραία. Τι λέει, 4x7. Φτιάξαμε φαρμακείο. Βασικά δεν βάζω τίποτα άλλο, προσπαθώ να κάνω να πάρω το training license, αυτό με ενδιαφέρει. Οπότε We can upgrade, λέει. Αλλά μόλις τελειώσει θα το κάνουμε upgrade. Θέλουμε ένα janitor. Περίμενε. Θέλουμε ένα janitor. Αυτόν εδώ. Αυτός εδώ. Motivation. Λοιπόν, αυτόν εδώ θέλω. No need to panic and call in to complain like last time. Ευτυχώς αυτό εδώ δεν του έκανε καλή δουλειά. Τέλος πάντων. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε εδώ. General Diagnosis. Κοίταξε να δεις, πάμε να φτιάξουμε ένα μικρό staff room εδώ. Μια και είναι πολύ κενός αυτός ο χώρος. Είναι πάρα πολύ κενός αυτός ο χώρος, οπότε ένα μικρό staff room να ξεκουράζει, δεν θα πάει χαμένο που λέμε. Και μάλιστα θα μπει αυτό εδώ. Window κάπου εδώ. Α, δεν θέλω window. Television θέλω. Θα βάλουμε και ένα coffee table κάπου εδώ πέρα. Αυτά βασικά. Ας δούμε τώρα αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε upgrade. Α, train the mechanics, αρέσει. Τι βλακία έκανα. Έκανα χαζομάρα.
Αυτός τι λέει εδώ τώρα? Το έχω σε νέο bed face. Είναι μια καινούρια αρρώστια, λέει, η οποία ανακάλυψαν οι γιατροί μας, η οποία λέγεται bed face. A bed protector to monitor your sleep. Τι θέλει? A ward required, μάλιστα. Τώρα εδώ. Εδώ τώρα χρειαζόμαστε ένα ward. Χρειαζόμαστε ένα μέρος όπου θα νοσηλεύονται οι ασθενείς. Αυτό εδώ νομίζω ότι είναι το πιο καλό σημείο. Είναι και μεγαλούτσικο κιόλας. Βάλουμε αυτό εδώ. Βάλουμε αυτό εδώ από την άλλη μεριά, εδώ βασικά. Και τώρα αρχίζουμε και βάζουμε κρεβάτια. Το κάναμε κι άνετο, ρε παιδί μου. Εδώ δεν με αφήνει, δεν πειράζει. Εδώ βάλε lockers. Και όπως επίσης μπορώ να βάλω και κάνα δύο κρεβάτια από αυτή τη μεριά. Έτσι. Και εδώ μπορώ να βάλω. Μπράβο. Βασικά δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είμαστε ok. Και εδώ θέλω μία nurse. Would you believe it? A tree came crushing through my conservatory last night. Συγγνώμη, έφυγε από εδώ η nurse και πήγε εκεί. And the place does look green enough. There's a nice song to celebrate. Αυτός εδώ. Να πάρω αυτόν εδώ βασικά. Pick up. Εσύ θα μπεις εδώ, μη φεύγεις, εκεί πας. Οπότε βάλαμε και το αυτό εδώ που θα νοσηλεύει τους αρρώστους. Και τώρα τι άλλο θέλουμε? Α, ξέρεις τι θέλω? Εδώ πέρα θέλω να βάλω κάτι πραγματάκια. Θα βάλω εδώ βασικά. Ένα. Τρία. Μπορώ να βάλω και ένα τέτοιο. Ένα sweet dispenser να πίνουν κανένα γλυκάκι. Όπως επίσης να πίνουν και λίγο νερό. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Εδώ να διαλέγουν κανένα περιοδικό. Όπως επίσης μπορούν να διαλέξουν κανένα περιοδικό και εδώ. Okay. Α, plants δεν έβαλα. Φυτά δεν έχω βάλει καθόλου. Άξι, αυτό είναι το λιγότερο βασικά. Άντε βάλε κανένα φυτό έτσι να είναι όμορφος ο χώρος σου, όχι τίποτα άλλο. Μπουκά. Εδώ. Τι άλλο έχω βγάλει? Posters τώρα για τέτοια δεν μας καίει αυτή τη στιγμή. Α, και ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά. Κάποιος άνθρωπος θα θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο σε αυτή την περιοχή? Εδώ δεν υπάρχει πάντως. Βάλουμε από εδώ το τηλέφωνο. Στην πόρτα. Κλόκ όμως μπορώ να βάλω. Νομίζω ότι ok. Εδώ είναι τα περιοδικά. Και προχωράμε. Και έχω και το janitor. Α, αυτό εδώ. Janitor λέει σε mechanics. Περίμενε. Να τον, αυτόν θέλω. Αυτόν εδώ. Αυτός εδώ θα πάει σπίτι του. Πάει. Εδώ τώρα μπορώ να το κάνω αναβάθμιση αυτόν εδώ. Του κάναμε αναβάθμιση. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε να πάρουμε και κάτι ακόμα να φτιάξουμε. Items. News agent. Αυτό εδώ τώρα, περίμενα να δεις που το βάλουμε. Μπορώ να το βάλω κάπου εδώ, μπορώ να πω.
ακριβώς στην πόρτα. Αυτό τι θέλει βασικά, αυτό θέλει assistant. Hire. Έναν assistant θέλω, ο οποίος να είναι customer service και τέτοια. Αυτόν εδώ δε χρειάζομαι για κάτι το... ή κάτι το συγκλονιστικό που λέμε. Εδώ τι μας λείπει, εδώ δεν μας λείπει κάτι βασικά. Staff promotion, promote. Εδώ λείπει εδώ μέσα βασικά. Περιμένεις τι λείπει. Edit. Να φτιάξω λίγο τα δωμάτια. Εδώ μπορώ να βάλω ένα arcade που λέμε. Όχι, δεν μπορώ να βάλω, μπορώ. Μπορώ γιατί χτυπάει βασικά. Τα ρε φίλε. Χτυπάει δυστυχώς. Τι άλλο μπορώ να βάλω, δεν μπορώ να βάλω. Όμως μια βιβλιοθήκη. Κοιτάρε, ούτε βιβλιοθήκη θα βάλω. Βάλε βιβλιοθήκη εδώ στον... σε αυτόν εδώ χίλιες φορές. Αυτόν εδώ φάνει πιο καλό. Και βάλω μια φυτά. Φυτό εδώ μέσα. Όπως επίσης αυτός εδώ General Diagnosis. Pandemic Post. Ξέρω τι είναι αυτά. Increases Alto. Ξέρω αυτό είναι όμορφο και θα το βάζω. Έχω λεφτά, δεν έχω λεφτά. Έλα ρε, μπορούμε να φτιάξουμε και DARF τέτοιο. Τι λες? Exercise μπορούμε να φτιάξουμε. Ωραία, πρέπει να τα ξεκλειδώσουμε όλα αυτά σιγά σιγά. Θα τα ξεκλειδώσουμε. Θα τα ξεκλειδώσουμε. Get level to... τι λέει? Build more rooms, ναι. Τι άλλο μπορούμε τώρα να χτίσουμε? Δεν θέλω να γεμίσω εδώ τον τόπο. Να φτιάξω και κάτι εδώ βασικά. Α, εδώ μπορείς να βάλεις άλλο ένα bench. Όπως επίσης θέλω να βάλεις σε κάποια σημεία και beans. Ένα από εδώ. Και ένα εδώ. Υπάρχει λόγος. Και βέβαια πυροσβεστήρες. Οι προσδεστήρες είναι πολύ σημαντικοί, ίσως πιο σημαντικούς. Ωραία φίλε. Invalid, δεν βάλω, θα βάλουμε εδώ μωρέ σιγά. Βάλε και να δω πίσω μη λέει ότι βάλαμε κιόλας. Drinking, ανανανανα. Ωραία. Για να δούμε. Τι λέει διάγνωση, λοιπόν. Τι άλλο μου μένει τώρα εδώ να φτιάξουμε? Did you know the campview, το ξέρουμε μωρέ. Μπορώ να δω εδώ πέρα τους ασθενείς. Τι happiness, τι health, τι διάγνωση έχουνε. Verbal. Verbal, διαρροχή, κάτσε περίμενε αυτό τι είναι, είπαμε. Cured. Can't stop talking about appointment. The cured βασικά. Αυτός cured. Όλοι αυτοί έχουν γιατρευτεί. Εδώ τώρα θέλω να φτιάξω άλλο ένα. Τι να βάλω εδώ? Να βάλουμε και ένα δωμάτιο καρδιολογίας. Πόσο πρέπει να είναι? 3x3. 3. Βάλε το, δεν το βάζεις. Αυτό το βάλαμε. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ μέσα. Και τι εδώ μέσα θέλει? Θέλει απλώς μία nurse θέλει εδώ μέσα. Emotional treatment. Άρα αυτή. Και training license, ναι. Great news. Πήραμε λοιπόν μια training license. Training license είναι μια... πήραμε τη δυνατότητα να μπορούμε να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σε όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο σε ένα, φτιάχνοντας ένα training room και
κάνοντας διάφορα training courses, δηλαδή διάφορα, τέλος πάντων, πράγματα στο να εκπαιδεύουμε το προσωπικό. Staff with a free training slot can go on a course. Λοιπόν, οποιοδήποτε προσωπικό το οποίο έχει ένα free training slot μπορεί να πάει και να μάθει μια καινούρια δυνατότητα. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξουμε για να δω πού θα το φτιάξουμε. Rooms. Training, να το. Τι πρέπει να είναι, 3x3. Εγώ δεν θα το φτιάξω 3x3, όχι μόνο 3x3 φτιαχτώ. Ας άμα το φτιάξω 3x4 δεν χωράει. Εδώ καλύτερα. Ωραία. Εδώ θα είναι ο καθηγητής. Και τώρα να βάλουμε τους μαθητές που θα κάθονται. Ένας. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε άλλον πλέον. Εντάξει, θα κάνουμε. Φτάνουν τόσοι. Νομίζω ότι τόσοι. Do you want to sell? Yes. Okay. There is item cost. A new agent could not. Μάλιστα. Καταλάβατε, εννοείς. Περίμενε. Pick up. Εδώ, τι πρόβλημα έχεις. Άνετα μπαίνεις εδώ. Training. You can start a training course. Click on the lectern to drop a suitable member of the staff into the room. Staff also required. Ναι, in the training screen. You select the qualification you need, λοιπόν, που can assign a trainer. Use your own stuff. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε τώρα να το δούμε. Beware clones. Αυτό είναι μια αρρώστια γενικά που γεμίσαμε, λέει, παντού clones από ένα τσίρκο το οποίο είναι εδώ στην περιοχή. Προτού όμως το κάνουμε αυτό το πράγμα, επέλεξα εδώ το επέλεξα εδώ πέρα αυτό εδώ. Training room. Ωραία. Select the course. Τι να μάθουμε. Να μάθουν, παιδιά μου, τι μπορούν να μάθουν. Ας μάθουν motivation. Δύο trainers available. Ωραία. Το τι σημαίνει, βρες, πάρ τον έναν. Όχι, δεν θα δώσουμε τα λεφτά, θα δώσουμε αυτόν εδώ. Θα πάρουμε αυτόν εδώ. Ωραία. Και δύο από το προσωπικό που μπορούν να μάθουν. Ζουάλαμε. Αχα, 8 θέσεις έχω. Οπότε δύο από αυτούς θα μάθουν αυτό εδώ το πράγμα, το motivation. Κάπως έτσι τώρα θα γίνεται η εκπαίδευση. Για κάτσε να δούμε πως θα δουλέψει. Και βασικά θα τους κάνει μάθημα αυτός εδώ. Να τι, αυτοί έρχονται όλοι τους. Έρχονται. Εκπαίδευση λοιπόν, ύστερα από πολύ καιρό θα γίνουν άνθρωποι. Τώρα εκπαίδευση και δεν τη φοράει. Ωραίος. Έχω δύο μαθητές λοιπόν. Όντως δύο μαθητές. Και κάτσαν και στα τελευταία θρανία, ρε εσείς, μην αντιγράφετε. Καλό. Ωραίο. Λοιπόν. Όχι, έρχονται οι clones τώρα. Αυτοί τι θέλουν εδώ, κάτσε περίμενε τώρα, εδώ πρέπει να δούμε αυτό. Οι clones τι θέλουν.
Cure 10 patients, άντε να πούμε, θα τους γιατρέψουμε. Σκάνει clones τώρα. Οι clones τι θέλουνε? Περίμενε να δούμε. Πάμε στο illnesses εδώ. Κάτσε να έρθει ο πρώτος clone, να δούμε. Ή έμεισε κλόουν στο νοσοκομείο. Καλό, ωραίο. Πλάκα έχει. Πού είναι ρε παιδιά εδώ, αυτός εδώ? Ωχ, ναι, είναι όλοι σε μάθημα. Ξέχασα. Pharmacy emergency. Σε λιγάκι. Έχω έναν, αυτός τι είναι εδώ, junior assistant, και αυτός εδώ τι είναι, junior doctor. Πρέπει τώρα να πόσα λεφτά έχουμε, 113 χιλιάρικα. Δυστυχώς δεν τους έχω να περιμένουν όλοι αυτοί. Οπότε θα πάρουμε έναν φθηνό, να το βάλουμε εδώ. Και ο άλλος, λογικά, κάτσε ο άλλος εδώ, τι μαθαίνει αυτός εδώ. Αυτός είναι ο junior assistant. Αυτός εδώ, διάγνωσης, άρα είναι εδώ αυτός. Ξέρω που είναι, θα δούμε. Όχι, ήρθαν και οι κουφιοκέφαλοι. Περίμενε τώρα εδώ. Θέλω να δω οι clones αυτοί, τι απόρριτμες στο GP office. Τι θέλει αυτός εδώ? Misery Guts. Ωραία φίλε. Δυστυχώς έχω πολλούς εδώ πέρα. Έρχονται κι άλλοι. Έρχονται κι άλλοι λοιπόν. Οπότε πρέπει να φτιάξω τα ίδια εδώ. Να ρε, εδώ είναι αυτός που λείπει. Εδώ είναι αυτός που λείπει. Δυστυχώς staff. Εδώ είναι. Hire doctor, ένας από αυτούς, παρά αυτόν. Τι έφυγε ρε παιδιά, ο τύπος ξαναβες μέσα. Έχει 7 άτομα στην ουρά. Πρέπει να φτιάξω ένα GP office ακόμα. Να το βάλω όμως είναι το θέμα τώρα αυτό. Ελάτε, θα βάλουμε το άλλο GP office. Θα δούμε που θα το βάλουμε, γιατί είναι γενικώς μικρό το νοσοκομείο. Βάλε εδώ πέρα σε παρακαλώ άλλο ένα bench. Και μόλις τελειώσουν αυτοί τα μαθήματα, λοιπόν, καταρχήν από ό,τι είδα εδώ δίπλα είχε ένα. Ναι, έχει αυτό εδώ. Το οποίο μπορώ να το πάρω. Μπορούσα να το πάρω σίγουρα. Από εδώ τι έχει, εδώ έχει κι άλλο, ε. Όχι, εδώ δεν έχει άλλο. Φτιάξα άλλο ένα GP office αναγκαστικά. Φτιάξα άλλο ένα GP office. Ένα, για να βάλουμε ένα γιατρό και εδώ να κάνει τις... να κάνει τις πρώτες εκτιμήσεις τέλος πάντων. Αυτός εδώ, δυστυχώς εδώ δεν έχουμε άλλο γιατρό. Ας πάρουμε αυτόν, αλλά... junior doctor αυτός, τέλος πάντων. Άλλο τον εκεί. Λοιπόν, πού είναι το υπόλοιπο προσωπικό, πηγαίνετε εκεί κάτω σπάγαλο. Πηγαίνετε εδώ.
Και βάλτε εδώ και να... να καθόσαστε. Και εδώ τώρα θέλω rooms, τα γνωστά. Έχω και τέτοιους, εδώ τι θέλω, 3x3. Έχω και αυτούς εδώ. Σίγουρο. Αυτό τι θέλει εδώ, θέλει doctor. Hire. Δεν υπάρχουν άλλοι doctors εδώ. Έλα ρε παιδιά, περάσει λίγο. Μπράβο. Άρα αυτόν τώρα με 1000 ζόρια. Και θέλω και αυτούς που βγάζουν τα κεφάλια. Rooms. Αυτή. Ω, αυτό είναι τεράστια. Δεν θα το κάνω αυτό εδώ. Get passing to wait. Θέλουμε για ένα ψυχίατρο. Λοιπόν, αγοράσω αυτό. Χάλασα τα λεφτά μου, δεν πειράζει. Και εδώ στο κέντρο, καταρχήν εδώ στο κέντρο, φτιάξω ένα punch lab. Τι θέλουμε εδώ, 4x4, ε. Εδώ είναι 4 και εδώ είναι 4. Λοιπόν, εδώ θα μπει αυτό εδώ. Εδώ τι θέλει, εδώ μέσα. Όχι βρε, εδώ τι θέλει, θέλει doctor και εδώ. Δεν έχουμε. It's quite low, αλλά θα αποκτήσουμε και άλλα λεφτά, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Και μετά θα το επεκτείνουμε λιγάκι από εδώ. Οπότε έχουμε δουλίτσα να κάνουμε που λέτε. Clone clinic unlocked. Πού να τη βάλω. Παιδιά, αυτό το βγάζω. Yes. Περίμενε. Clone unlocked. Να τη. Πόσο πρέπει να είναι, 4x4. Αυτή είναι η κλινική για τους κλόουν. Έλα ρε φίλε, πρώτη φορά το λέω αυτό. Κλινική για τους κλόουν. Θέλει γιατρό αυτή. Νέρς, όχι, θέλει μία νέρς μέσα. Μία νοσοκόμα, τι να κάνει. Τι να κάνει νοσοκόμα ρε παιδιά. Βάλε μία απλή, δεν χρειάζεται 700. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι κλινική για τους κλόουν. Περίεργος να δω θα κάνω. Να το έρχεται ο πρώτος. Έρχεται λοιπόν ο πρώτος κλόουν. Ναου. Εδώ πέρα. Publicity update, αφήνουμε σωστά είναι. Πολύ ωραίο αυτό, έχει πολύ πλάκα. Θέλω να δω πότε θα... Να κι άλλος κλόουν εδώ. Πολύ πλάκα έχουν αυτοί εδώ. Γεμίσαμε κλόουν. Φοβάστε τους κλόουν, για γράφτε μου κάτω στα σχολεία. Όχι, δεν πρέπει να φοβόσαστε. Αυτός τι κάνει, κλαίει. Ό,τι φορά βλέπω κλόουν να κλαίει. Εδώ τι θα γίνει, θα έρθει αυτός εδώ να... Τι έγινε, special report. Okay. Nurse required, εντάξει, πού είναι η nurse. Τα έχουμε πει αυτά. Τι φεύγουν όλοι ρε παιδιά. Αλλά θα έρθουν. Κουράστηκε αυτή, ακόμα δεν δούλεψε, κουράστηκε. Για να δούμε. Για να δούμε, θα πάει εδώ. Νάτος αυτός εδώ.
καλά μέσα. Θα δω αυτή τη θεραπεία. Να και ο πρώτος μας. Τι κάνει βέβαια, θα τον βάλει μέσα. Καλό. Ωραία φίλε. Παιδιά τον γιατρέψε. Γιατρεύουμε κλόουν. Η κλινική των κλόουν. Καλό. Ωραία φίλε, πολύ πλάκα έχει. Πολύ ωραίο, έχουμε κι άλλους. Κάπου πρέπει να έχουμε κάποιον. Όλοι και κάποιον θα έχουμε κάπου. Τι να σου πω κι εγώ δεν ξέρω. Εδώ τι ήθελε, εδώ ήθελε γιατρό. Ναι, εδώ ήθελε γιατρό, τον οποίο γιατρό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε. Έχουμε, να τους. Πολύ καλό. Να τους κι άλλους. Αυτός είναι ο αυτιάς. Αυτός είναι ο αυτιάς ο κλόουν. Ξέρω γιατί κάθεται εδώ και τι περιμένει. Έχει appointment στο GP's office, μάλιστα. Θα συναντηθεί με αυτόν εδώ, θα του πάρει τη... Θα του κάνει την πρώτη διάγνωση, ο τύπος είναι τρελός. Είστε τρελός κύριε, είστε τρελός. Και δίνει και ένα 500 άρικο, έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Και τώρα θα πάει να γιατρευτεί. Τώρα θα πάει να γιατρευτεί λοιπόν. Έλα μέσα. Βρε. Τι περιμένει. Α, να μπει στη κλόουν κλίνικ, ναι. Περιμένει το appointment. Πάρτε θέση κύριε. Πάρτε τη θέση σας. Πείτε μέσα λέει. Καλό. Και καλά του δείχνει όλα τα κακά πράγματα. Ξέρω βροχές, καταιγίδες και τέτοια. Για να τον κάνει καλά. Δεν το κατάφερε, όχι. Και του πήρε και του κόσμου τα λεφτά. Τέλος πάντων. Και κάπως έτσι λοιπόν. Staff development. Και κάπως έτσι λοιπόν. Promote. Alt αυτό, promote. Not now. Και κάπως έτσι λοιπόν είναι έτοιμο αυτό εδώ. Α, ναι, είναι έτοιμο. Άντε να φτιάξω και το τελευταίο αυτό το pans, όπως λέγεται, το οποίο δεν το είχα φτιάξει εκεί πέρα. Όπως είπαμε, θέλει αυτό, θέλει 4x4. Old Henry Jobsworth, the local health and safety inspector, is threatening to close down Merry Dunk Farm. Ωραία. Και να βάλουμε εδώ αυτό που θέλει. Τι θέλει εδώ. Δόκτωρ, έχουμε και δόκτωρ, να τους πιω. Έρχεται και ο κατσαροκέφαλος. Λοιπόν, αυτό με το σημερινό μας το... Αχ, κάποιος πέθανε εδώ. Έχουμε κανένα janitor να ψάχνει φαντάσματα, έχουμε αυτόν εδώ. Πάρτον. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει το σημερινό μας επεισόδιο με το Two Point Hospital. Έχουμε φτιάξει μια καινούρια κλινική, η οποία η καινούρια κλινική μας αρχίζουμε και θα αρχίσουμε σιγά σιγά την επόμενη φορά, γιατί τώρα φτιάξαμε τα δωμάτια για αρχή, να κάνουμε εκπαίδευση στο προσωπικό που είναι βασικό. Είχαμε τους κλόνους και όλα αυτά. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με περισσότερο Two Point Hospital. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Και θέλουμε για μια ψυχιατρική κλινική. Φτιάχτω και αυτά. Ένα ψυχιατρικό τέτοιο. Rooms Psychiatry. Πόσο πρέπει να δω, 3x3.
Εδώ εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω κιόλας. Ξέρω αν έχω γιατρό για εδώ, αλλά... Εδώ έχουμε γιατρό. Doctor with Sakar. Όχι, κανένας δεν έχει. Αλλά θα βρούμε. Θα βρούμε το πολύ πολύ. Θα εκπαιδεύσουμε. Θα βάλω μέχρι την επόμενη φορά να εκπαιδεύσουμε κάποιους. Πώς κάνουμε train, είπαμε. Training. Περίμενε. Πού πάμε. Training εδώ. Training rooms. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Σεκάρτη οπωσδήποτε. Έχουμε δύο trainers. Έχουμε την Dr. Ingrid και τον Dr. Herman Freud. Ο οποίος θα έρθει από μακριά, όχι. Θα πάρουμε την Ingrid, δεν πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά. Και θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Και έχουν κενό, και αυτός έχει κενό. Βάλε γι' αυτόν. Start training, οπότε θα αρχίσει σιγά σιγά εδώ να εκπαιδεύεται ο κόσμος στην ψυχιατρική. Ήρθαν όλοι να κάτσαν στα θρανία σαν καλοί μαθητές και θα γίνει μάθημα. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά λοιπόν και τα ξαναλέμε και μην ξεχνάτε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι.